Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να αρχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λευτέρη, μπορούμε να αρχίσουμε. Πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον Ιαννό, όπου μέσα στο Μάιο είχαμε την ευκαιρία για πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκτός από παρουσιάσεις βιβλίου, πολλά δρόμενα, θεατρικά, εικαστικά, μουσικά. Αλλά σήμερα είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, γιατί παρουσιάζουμε κάτι πολύ δικό μας. Το 7ο βιβλίο της σειράς «Ιαννός ο Μελωδός». Έχουν προηγηθεί «Ο έρωτας στην Κρήτη είναι μελαγχολικός» του Λουδοβικού των Αναγίων, «Η Σούμα» του Διονύση Σαββόπουλου, «Τα 100 ανέκδοτα τραγούδια» του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Εδώ είναι το ταξίδι» του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Τα λόγια που χωρέσανε» του Σταμάτη Κραουνάκη και «Τα χρόνια σαν βροχή» του Σταύρου Κουγκιμτζή. Θα ακολουθήσουν τα βιβλία του Μανώλη Ρασούλη, τον Πιξ Λάξ και ένα βιβλίο για τον Μάνο Λοΐζο. Σήμερα ο Διονύσης Τσακνής στέκεται απέναντι στο χρόνο, σε 470 περίπου σελίδες. Είναι, όπως είπαμε, το 7ο βιβλίο αυτής της σειράς. Και το βιβλίο περικλεί όλο αυτό το όμορφο παραμύθι που ξεκίνησε στις αρχές του 80. Η σύμβαση υπογράφηκε με μάρτυρες πολλούς. Έχει καθαρά και την υπογραφή του. Με πένα από φτερό, μα την κρατάει πια με χέρι σπασμένο και όχι χαλαρό. Πρόκειται για την μουσική διαδρομή του Διονύση, βήμα-βήμα έως σήμερα. Στέκεται στους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του. Παραδίδει ειδικά για αυτή την έκδοση το προσωπικό του ημερολόγιο σε δημόσια θέα. Και φυσικά περιλαμβάνει τους στίχους του Διονύση από το πρώτο του δίσκο «Η μπαλάντα του ταξιδιώτη» 1982 έως τον τελευταίο «Το γαλάζιο φόρεμα» που κυκλοφόρησε φέτος. Επίσης, το βιβλίο περιέχει συνεντεύξεις, δημοσιεύματα, κριτικές, κείμενα ειδικά για τις ανάγκες αυτής της έκδοσης, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η έκδοση περιέχει συντή με ανέκδοτα θεατρικά τραγούδια από τις συνεργασίες του Διονύση με σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και του τραγουδιού. Να αναφέρουμε μερικές από τις προσωπικότητες αυτές ενδεικτικά: Γιώργος Αρμένης, Κώστας Τσιάνος, Διαμαντόπουλος, Κονιόρδου, Καφετζόπουλος, Γιώργος Κιμούλης, ο οποίος θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα σήμερα από το βιβλίο. Για το βιβλίο του Διονύση θα μας μιλήσουν, θα ξεκινήσω από την κυρία Σοφία Μιχαλίτση. Ο Γιώργος Κιμούλης θα διαβάσει ένα απόσπασμα, ο κύριος Γιώργος Μανιώτης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο κύριος Θάνος Μικρούτσικος και ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Θα δώσω το λόγο ως του πιο ειδικού, στον Οδυσσέα Ιωάννου. Σας καλημερίζουμε όλους. Καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω τι με κάνει πιο ειδικό. Δεν είμαι πιο ειδικός από όσους βρίσκονται τώρα στο πάνελ για να μιλήσουν για το Διονύση. Θα πω ελάχιστα πράγματα, γιατί είμαστε αρκετοί άνθρωποι και σαφώς κάποιοι έχουν να πούνε περισσότερα πράγματα για το Διονύση. Καταρχήν, εγώ στο Διονύση χρωστάω το ξεκίνημά μου ως τυχουργός, άρα αυτό φταίει για όλα, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Σε μία εποχή, ναι, και πιο καθαρά, Πρόεδρε. Χρόνια μου το λέει αυτό. Θα διορθωθώ. Σε μία εποχή που δεν σκεφτόμουν σε καμία περίπτωση να κάνω κάτι τέτοιο, ο Διονύσης είπε, έλα να κάνουμε τραγούδια μαζί, και σε αυτόν χρωστάω το ξεκίνημά μου κάνοντας 3 τραγούδια. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, ξεφυλίσσοντας το μέσα πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και χρηστικό βιβλίο όσον αφορά το γεγονός ότι εμπεριέχει μέσα όλη τη σκέψη για το ελληνικό τραγούδι, όπως διαμορφώθηκε από το 89 μέχρι σήμερα, μέσα από συνεντεύξεις και κείμενα. Διαβάζω συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Διονύσης το 89, το 90, το 91, ορισμένες από αυτές σε μένα, ορισμένες σε άλλους συναδέλφους, παραγωγούς ραδιοφώνου, δημοσιογράφους. Και βλέπω ότι έχει μέσα όλους εκείνους τους ωραίους ρομαντισμούς και όλους εκείνους τους ομούς θυμούς
που έχει και ο Διονύσης άνθρωπος. Κάποια στιγμή ξεφυλίζοντάς το εντελώς τυχαία έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν από 14 χρόνια, για να καταλάβετε τι σημαίνει ρομαντισμός, και έπεσα πάνω σε μια ερώτηση που του είχα κάνει, η οποία με ανατρίχιασε ότι είναι δυνατόν να έχω κάνει ποτέ τέτοια ερώτηση, αλλά όλοι έχουμε κάνει τέτοιες ερωτήσεις, που τον ρώτησα με φοβερό ύφος και πόζα, ήμουν 23 χρονών τότε, 23-24, Διονύση, τι προτιμάς να είσαι, νεκρός Λεωνίδας ή ζωντανός εφιάλτης? Ανατριχιαστική ερώτηση, τελείως δηλαδή. Και νομίζω ότι μέσα από τέτοια κείμενα, αλλά κυρίως μέσα από κάποιες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, ήταν μια ερώτηση εδώ πέρα που έχει γίνει, Διονύση, έχεις το χρηματιστήριο μετοχές, που θεωρητικώς είναι μια πολύ άσχετη ερώτηση. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις του βιβλίου αυτού και μέσα από τα κείμενα που εμπεριέχονται και από τη σκέψη του Διονύση, θα μπορούσε κάποιος να, όχι να λύσει, αλλά να ανακαλέσει στη μνήμη του αγωνίες γύρω από το ελληνικό τραγούδι όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία 16-17 χρόνια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλία του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το real thing που είναι, το οποίο αναφέρω και στο κείμενό μου μέσα. Ο Διονύσης είναι ένα πολύ αληθινό πράγμα. Στους θυμούς του είναι καταπέλτης. Δηλαδή, είναι να τον χαζεύεις όταν είναι θυμωμένος. Δεν είναι να τον φέρνεις στα ίσα του. Στις ευαισθησίες του είναι επίσης ακραίος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ξεκίνημα που μου χάρισε το ελληνικό τραγούδι ως υπουργός, για τη φιλία του τόσα χρόνια. Έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές και θέλω να ελπίζω ότι θα τσακωθούμε και άλλες φορές στο μέλλον, γιατί είναι πάντα αρκετά δημιουργικό. Και αφού θέλετε να παίξω και το ρόλο του συντονιστή, θα έλεγα να δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Σοφία Μιχαλίτση. Αν συμφωνεί και η Σοφία. Ναι, θα συνεχίσω εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αργά. Έχω, ξέρεις, πολλά χρόνια να μιλήσω στο μικρόφωνο. Και ας είναι καλά η Μαρίνα. Πιο κοντά. Πώς θέλεις, Λευτέρη μου. Έχει. Πολύ πιο κοντά. Έτσι. Ωραία. Εντάξει, περιττό να πούμε ότι το τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Διονύσης Τσακνής με αφορμή το βιβλίο του «Απέναντι στον χρόνο» από τις εκδόσεις Ιαννός. Μία πολύ προσεγμένη έκδοση. Θα την έλεγα σαν μαυρό-άσπρη ταινία. Film noir. Και ξαφνιάστηκα και θα ξαφνιαστείτε κι εσείς όσοι το πάρετε στα χέρια από τον όγκο δουλειά σου, Διονύση, όπως ξαφνιάστηκα κι εγώ. Ένα έργο πολυπίκυλο και ποικιλότροπο που δείχνει άνθρωπο με βαθιά γνώση της μουσικής γραφής και ο οποίος δεν φοβήθηκε να αγγίξει, να δοκιμάσει με επιτυχία τόσο διαφορετικά προγράμματα, φόρμες, προτάσεις. Εγώ θέλω λίγο να μείνω στη δεκαετία του 80 που ανήκει, σε αυτή τη δεκαετία ουσιαστικά εμφανίστηκε και ο Διονύσης. Είναι μια δεκαετία ευλογημένη, εντάξει, καλύτερα. Τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε. Ευλογημένη για το ελληνικό τραγούδι. Αυτό είχε αρχίσει να φαίνεται μερικά χρόνια πριν, μετά τη μεταπολίτευση, γύρω στο 1976-77. Λες και περίμεναν οι δημιουργοί να φύγουν τα εμβατήρια και να βγουν ελεύθερα στον αέρα. 7 χρόνια και πολλοί από αυτούς ήσαν μαγκωμένοι και κουμπωμένοι και κρατούσαν τα τραγούδια τους για αργότερα και καλά κάνανε. 1980 λοιπόν υπήρχε ένα λαμπρό τρίτο πρόγραμμα, μέγα επίτευγμα του αξέχαστου Μάνου Χατζηδάκη, γιατί τότε έμαθε ο κόσμος ότι υπήρχε ένα τρίτο πρόγραμμα, έψαξε, βρήκε τη συχνότητά του, που σήμερα πολύ φοβάμαι την έχει χάσει πάλι. Επίσης ήταν και το δεύτερο πρόγραμμα, πολύ δυνατό και προχωρημένο για την εποχή του. Η αναφορά στα δύο προγράμματα γίνεται γιατί και οι δύο σταθμοί αγαπούσαν το ελληνικό τραγούδι και το στήριξαν, που όπως είπαμε στη στροφή του 80 έσκασε μύτη μέσα από καινούρια πρόσωπα, με φρέσκες μουσικές ιδέες, υπέροχα συγκροτήματα, πολύ καλή μουσική, δυνατό σύγχρονο στίχο. Ήταν ένα τραγούδι με ηθικές αρχές, όπως μ' αρέσει να το λέω. Καλό, αγαθό, όμορφο και λειτουργικό. Και ξέρετε, όπως τα φυτά στον κήπο ή στη βεράντα, όταν είναι πολλά μαζί, υποστηρίζονται μεταξύ τους, βοηθούνται με ένα κρυφό μυστικό τρόπο, αναπτύσσονται και άντε πιάστε μετά. Έτσι έγινε και με το τραγούδι του 80. Ένας κήπος με υπέροχους ήχους, μοναδικά τραγούδια, συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές. Όλοι και όλα υψηλού επίπεδου, όλοι τους είχαν αστεράκι λαμπρό. Ας θυμηθούμε, αν δεν σας κουράζω, κάποια ονόματα γιατί αξίζει. Η Φατμέ, τους Νίκος Πορτοκάλογλου. Τερμίτες, ο αγαπημένος μου Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Νίκος Παζόγλου. Χειμερινοί κολυμβητές, ο Ζήκας από Θεσσαλονίκη. Βασίλης Λέκας, ο Κώστας Θωμαΐδης που είναι και μπροστά μου. Ο Γιάννης Πυρόπουλος, ο δικός μας Μπαχ. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Άλκηση Πρωτοψάλτη, Ελενίτσα Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Λιδάκης, Μελίνα Τανάγρη, Βαγγέλης Γερμανός, χάνομαι και γιατί ρεμβάζω, Νίκος Λαριγκάκης, ο φίλος μου με το πράσινο αεράκι, αυτός σταμάτησε νωρίς, ο Μανώλης Ρασούλης, η Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης,
Νίκος Ξηδάκης. Και βεβαίως μαζί, τώρα Λευτέρη μου, δεν θέλω να σε πω, αγάπη μου. Τι να σε πω τώρα, τα Κοτρώνια ή το Μάνο Ελευθερίου δηλαδή, δεν λέγονται. Μαζί ο Σαββόπουλος, ο Κελαϊδόνης, ο Μάνος, ο Θοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, συνυπήρχαν, ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, συνυπήρχαν όλη αυτή η παρέα και με ένα φούντομα, όπως είπαμε, στη δεκαετία του 80. Εδώ επίσης θέλω να πω ότι μετά το σπάσιμο των σπίρτων, του μονοπόλιου των σπίρτων, έγινε και το σπάσιμο του μονοπόλιου της ΕΡΤ. Και ακούστηκε στη δεκαετία του 80 και αυτό, προς το τέλος, με προσπάθειες βέβαια από το 86. Και ακούστηκε για πρώτη φορά επίσης μια φρέσκια φωνή από το ιδιωτικό ραδιόφωνο. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω έτσι μια πρόταση, μια αν θέλετε προτροπή στους παραγωγούς και του κρατικού αλλά και του ιδιωτικού ραδιοφώνου, ας κάνουν το καλοκαίρι αυτό χωρίς φόβο και χωρίς πάθος ένα αφιέρωμα σε αυτά τα ονόματα που είπαμε, σε αυτούς τους δημιουργούς. Συμφωνείτε? Λοιπόν, απολύτως. Είστε καλά. Συγγνώμη για κάποιους, οπωσδήποτε έχω ξεχάσει. Εδώ λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτή την παρέα, βγαίνει ο φίλος Διονύσης Τσακνής. Τον γνώρισα το 86. Ένας ψηλόλιγνος νέος από την Καρδίτσα, μεταμοντέρνος μου φάνηκε τότε, με ατίθασα μαλλιά, σκουλαρικά και ευγενής, αλλά και με ένα θράσος, ωραίο θράσος, αυτό του τσαμπουκά. Ήθελε να γνωριστούμε με απότερο σκοπό να κάνουμε μαζί ζωντανές ηχογραφήσεις. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το τρίτο μάτι, παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη, εγγύηση για μένα και σίγουρα δεν θα το πρότεινε η Δήμητρα αν δεν της άρεσε. Το τρίτο σου μάτι ποτέ δεν κοιμάται, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει, τα κατασκοπεύει και τα παγορεύει. Ο Κώστας Τρυπολίτης, προφητικός, από τότε δεν βιάνεται. Αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο εξακολουθεί να μου αρέσει και με αυτό με έπεισε ο Διονύσης να κάνουμε τις περιβόητες ζωντανές ηχογραφήσεις. Τραγουδοποιός καθαρόιμος ο Διονύσης. Για το συνθέτη θα μιλήσουμε παρακάτω. Ξέρει και κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στο λόγο και τη μουσική. Πότε σε μαγνητίζει με τη δύναμη του στίχου και άλλοτε σε παρασύρει η μελωδία μιας μπαλάντας ή τα εφευρετικά περάσματα μιας ροκιάς. Ένας τραγουδοποιός συνήθως ξεκινάει από την ανάγκη της έκφρασης, δηλαδή ο λόγος είναι το ζητούμενο και ψάχνεται βαθιά μέσα του σαν να ζητάει τη βασιλεία των ουρανών να βρει. Στην αρχή η μουσική κρατάει τα μπόσικα του λόγου και ο ίδιος ο τραγουδοποιός δεν πιστεύει πώς σκάρωσε τα πρώτα του τραγουδάκια. Έτσι και ο Διονύσης πήγαινε ερχόταν καμιά δεκαριά χρόνια, προσπαθώντας διάφορα, μέχρι που βρήκε και αυτό στο δρόμο του και έκατσε στη μουσική. Ο Διονύσης τα βλέπει όλα και τα αντιμετωπίζει μέσα από μια αναρχική του μυαλού του κυρίως άποψη. Πολλές φορές ακραία. Πάντα το θυμάμαι με μια φούντωση στο μυαλό, οργισμένος για όλα όσα τον ενοχλούσαν, τον θύμωναν ή τον πίκραναν καμιά φορά, που όμως ακόμα και όταν έχανε το δίκιο του δεν έδειχνε πως τον νοιάζει. Και σήμερα έτσι είναι ο Διονύσης. Δεν πισωπατάει, δεν ρίχνει νερό στο κρασί του. Επαναστάτης. Με θέσεις που είναι πρόθυμος να σου εξηγήσει μέσα από διάλογο και που σέβεται το συνομιλητή του. Ο Διονύσης δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία, δεν κάθεται βολεμένος στο σπίτι του μπροστά στην τηλεόραση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είναι απλά ένας παρατηρητής. Έχει ένα συνεχές δούνε και λαβήν μαζί της, με την κοινωνία. Το Διονύση τον ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ο πλησίον. Χτυπάει το άδικο όπου το συναντήσει. Υποστηρίζει τον περιθωριακό, τον καταπιεσμένο, τον ανήμπορο να αρθρώσει την αλήθεια του. Εκεί στηρίζει την αλήθεια του στίχου του, την αλήθεια της ζωής του. Με αυτά και σε αυτά εναρμονίζεται. Από τους πρώτους, στο όποιο κάλεσμα μουσικής διαμαρτυρίας, και όχι λίγες φορές έχει βρει και τον πελάτου. Από κυρίους που κάθονται στην κουζίνα τους και γράφουν με μόνη έννοια ποιον θα φάμε σήμερα. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι άνθρωπος των ακραίων συναισθημάτων. Τρυφερός να ζητάει τη στιγμή του πίσω στις ώρες σιωπής, θυμωμένος σαν τραγούδι που ξέμεινε μόνο του, άγριος ροκάς τον Νοέμβρη, με κραυγές ενοχών στις ρογμές, αλλά και σε κάθε σελίδα του βιβλίου θα δείτε ότι η καρδιά του Διονύση φτιάχνει συνεχώς το δικό της παραμύθι, γιατί βαθιά μέσα του έχει την πίστη της αλλαγής του κόσμου. Αυτή είναι και η αγωνία του. Υπάρχουν άνθρωποι της τέχνης από όλους τους χώρους της που συμβουλεύουν τους νέους να μην πάνε πανεπιστήμιο, ακαδημίες ή οδεία. Σε λίγο θα λένε ούτε σχολείο. Πάντως σίγουρα υποστηρίζουν όχι σπουδές. Οι ίδιοι βέβαια έχουν τελειώσει τις όποιες σπουδές τους και από σίγουρη θέση λένε όχι, με τη δικαιολογία ότι δεν μαθαίνουν τίποτα στις σχολές και επιπλέον καταστρέφεται το ταλέντο τους. Θεωρούσα ύποπτη από πάντα αυτή τη θέση. Ευτυχώς ο Διονύσης από νέος πίστευε ότι καλός ο δρόμος, μεγάλο σχολείο το πεζοδρόμιο, το καφενείο και η πλατεία, αλλά το να μάθεις να ανοίγεις και κανένα βιβλίο ακόμα καλύτερα.
Τελείωσε και τα οικονομικά και το οδείον. Έχει λοιπόν γνώσεις μουσικής αλλά και των αριθμών. Συνδυασμός που σκοτώνει. Μπορείς να φιλοσοφείς, Διονύση.